Στη σημερινή ημερίδα συζητήσαμε για την ενίσχυση του προγράμματος παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης για τη Λύσσα. Η Λύσσα, όπως είναι γνωστό, έχει αποκοπή επέκταση της στην Ελλάδα. Έχουμε το τελευταίο κρούσμα το 2014. Ωστόσο, για να επιβεβαιώσουμε ότι όντως δεν κυκλοφορεί ο ιός στη χώρα μας, πρέπει να ενισχύσουμε τα δείγματα που συλλέγουν οι κυνηγοί, οι φύλακες θύρας, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι είναι αρνητικά όντως σε όλη τη χώρα και ειδικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα από τα μέτρα είναι η επιτήρηση, η καλή επιτήρηση της νόσου που ήρθαμε και σήμερα εδώ, να φέρουν περισσότερα νεκρά ζώα οι φύλακες και οι κυνηγοί, προκειμένου να τα εξετάσουμε εργαστηριακά και να διαπιστώσουμε ότι όντως δεν κυκλοφορεί ο ιός. Φυσικά είναι οι εμβολιασμοί των ζώων της άγριας πανίδας που γίνονται από το 2013 κάθε χρόνο και μάλιστα από το 2015 γίνονται και δύο φορές το χρόνο. Φέτος θα γίνουν δύο φορές, κάθε άνοιξη και κάθε φθινόπωρο. Ο εμβολιασμός των κατοικίδιων σαρκοφάγων ζώων υποχρεωτικός. Όλοι όσοι έχουμε κατοικίδια, σκυλιά, γάτες, οφείλουμε να πηγαίνουμε στον κτηνίατρο και να τα εμβολιάζει βάσει των οδηγιών του εμβολίου. Θα πρέπει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασχολείται με ζώα και κάθε πολίτης, όταν βλέπει κάποιο ζώο που έχει περίεργη συμπεριφορά ή υπόπτη λύσης, να το κοινοποιεί στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Την ιστορία του νοσήματος, η λύσα επανεμφανίστηκε στην Ελλάδα το 2012. Είχαμε από το 2012 έως και το 2014 48 κρούσματα, τα περισσότερα ήταν σε ζώα της άγριας πανίδας, σε κόκκινες αλεπούδες δηλαδή, ενώ είχαμε κάποια κρούσματα σε σκύλους, σε μία γάτα και σε δύο βοηδείς στο Κιλκίς. Αλλά το τελευταίο κρούσμα καταγράφηκε στην Μπέλα, σε Αλεπού, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε δεν είχαμε άλλα. Περισσότερες πληροφορίες για το νόσημα και για το πώς θα πρέπει να διαχειριζόμαστε πιθανά λυσίποπτα ζώα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagreek.gr στο κομμάτι που αφορά τα νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο και ειδικά στο κομμάτι που αναφέρεται στη λύσα. Και πιστεύω ότι κάθε πολίτης μπορεί και πολύ απλά να βρει πληροφορίες για το πώς διαχειριζόμαστε την νόσο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα πληροφορίες για το πώς θα αντιμετωπίσει εάν εκείνος ένα περιστατικό λυσίποπτου ζώου. Εμείς από πλευράς κυνηγητικών οργανώσεων προσπαθούμε όσο γίνεται να ενημερώσουμε τα μέλη μας για τις προφυλάξεις και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν για τη δραστηριότητα του κυνηγιού και για το λόγο ότι λίγο πολύ όλοι οι κυνηγοί έχουν σκύλους, κυνηγητικούς σκύλους διαθέτουν και τα μέτρα που πρέπει να παίρνουν για αυτούς όπως ορίζει άλλο στην νομοθεσία. Δύο βασικά, να γνωρίζουν τα μέλη μας όλοι ότι είναι υποχρεωτικός ο αντιλυσικός εμβολιασμός καθώς και η ηλεκτρονική σήμανση, το τσιπάκι που λέμε στους σκύλους προκειμένου να είναι σύνομοι και να μην έχουν πρόβλημα με τα όργανα, τα ελεκτικά. Πρόληψη λοιπόν και από εκεί και πέρα η συγκέντρωση δειγμάτων, ιδίως νεκρών αλεπούδων, κατά την κυνηγητική περίοδο, στις περιοχές που έχουμε παθητική επιτήρηση, δηλαδή στους νομούς της Τράκης, ενώ στους άλλους δύο νομούς Καβάλας και Δράμας που έχουμε ενεργητική επιτήρηση, τα συνεργεία ήδη εκεί κάνουν τη δουλειά τους.